Κάπως εδώ να κρατήσει. Πάτα και μια κοντά, μπράβο. Κόντρα. Ρε, يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة حفظ جان مجبور به ترک خانه و خواشانه و وطن شده در خارج آمده. Εγώ σαν τους άλλους χιλιάδες συμπατριώτες μου εξαιτίας αυτής της τρομοκρατίας, αυτής της βίας που επικρατεί εδώ 30 χρόνια στη χώρα μας, αναγκαστήκαμε να βγούμε από τη χώρα μας και εδώ δυστυχώς με πολύ μεγάλη θλίψη για μένα είναι αυτό που έχασα το παιδί μου σε αυτή τη χώρα που ένιωσα ότι είναι ασφαλής πραγματικά. Τα παιδιά μου έχουν σώσει από αυτήν την τρομοκρατία. Αναγκάστηκα εγώ προσωπικά να φύγω από την χώρα μου και δεν ήθελα ποτέ να βγω από τη χώρα μου, να είμαι εκεί δίπλα στους αυτούς που χρειάζονται βοήθεια πραγματικά στη χώρα, στα θύματα της βίας. Αλλά στην τρίτη φορά όχι μόνο άφησα τη χώρα μου και άφησα αυτό το υπαίθριο που αναγκάστηκα να φύγω, να έρθω στην Ευρώπη και εδώ δυστυχώς πάλι μας κυνηγούν αυτοί οι τρομοκράτες και πέσαμε θύμα αυτής της τρομοκρατίας. Πώς δεν είναι και πολύ ασφαλής. Η τυφλή βία χτυπάει παντού, όπου υπάρχει. Λέει και ακόμα και εδώ, σε μια ευρωπαϊκή χώρα, αυτή η τυφλή βία παντού μπορεί να χτυπήσει και είναι ορατό. Το δεύτερο παιδί μου αυτή τη στιγμή είναι ανάπηρο. Έχει χάσει το φως. Στη θέση του Χαμιδουλά μπορεί να έφανε τα παιδιά τα δικά σας. Κάθε παιδί μπορεί να ήταν στη θέση του παιδιού μου. Και κάθε παιδί που έγινε θύμα τέτοιας βίας είναι αυτό ότι εμείς όλοι μαζί πρέπει να ξεκινήσουμε πραγματικά να κλείσουμε αυτό το παράθυρο που ακόμα υπάρχει για την τρομοκρατία, να κλείσουμε αυτό και να μην πέσει κάποιο άλλο παιδί θύμα της βίας. Βαμά, άφημε βαντε και παπώσε χούνε πόχε σε ίδιν αυτοβάν Χαμιδουλλάχη Νατζαφή. Βαμόν τώρα σουαρόε βοχίαν φαϊδός. سفیر فوق العاده افغانستان سردار پر افتخار ممثل اعلای کشور و فرزند عزیز و هر دل عزیز ما شهید حمدالله نجفی حمدالله این یا من که تیم وریت یا دیکاس است دن این مونو یا من پروسوفیکا دن این یا من این یا این پیدی پو خافی که یا تا پیدیا پو خافی که یا تا پیدیا پو اکوما کندینه
και με τη βοήθεια δικιά σας που πραγματικά ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους Έλληνες που στάθηκαν δίπλα μου, όλοι οι πρόσφυγες, όλοι οι μετανάστες που ήρθαν δίπλα μου, όλους ευχαριστώ πάρα πολύ και από την οικονομική βοήθεια τους που μου είπανε. Όλα αυτά, εγώ το εύχομαι ότι να γίνει αυτή ένα ίδρυμα φιλανθρωπική οργάνωση για παιδιά τέτοιας βίας σε όλο τον κόσμο, χωρίς καμία διάκριση φιλής, θρησκείας, και αυτό δεν είναι στάθηκαν δίπλα μου. Αυτοί όλοι σημαίνει ότι προσπαθούν και με κάτι τρόπο να ισχύσουν, δηλαδή, αυτό το δρόμο, να μην γίνει κανένα άλλο παιδί θύμα αυτής της βίας. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και έχω λάβει πάρα πολλά email, εκατοντάδες email και μηνύματα από όλο τον κόσμο, συμπαράσταση απέναντι σε αυτή τη βία. Και ευχαριστώ όλους και στο τέλος ζητώ από όλους σας να βοηθήσουμε ένας τον άλλον πάλι, να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά να μην γίνουν πάλι θύμα που έγινε το δικό μου παιδί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συμμεριζόμενοι τον πόνο της οικογένειας και καταθέτοντας το πένθος ολόκληρου του ελληνικού λαού μαζί με το κλάμα της μάνας και τα τραγούδια των μικρών παιδιών από το Αφγανιστάν. Χρέος της πολιτείας είναι να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις πολιτικές της για το άσυλο, τα κέντρα υποδοχής και την ενσωμάτωση των νόμιμων μεταναστών στη χώρα μας, ώστε να μην ξανασυμβούν ποτέ τέτοια τραγικά γεγονότα. Ενώσαμε τη φωνή όλων μας, από τη φωνή του Πρωθυπουργού μέχρι τον τελευταίο Έλληνα πολίτη και τη φωνή του πατέρα, που ζήτησε όλοι μαζί να αγωνιστούμε ενάντια στην τρομοκρατία και στην τυφλή βία, που δεν ξεχωρίζει Έλληνες και ξένους, μεγάλους και μικρούς, άντρες και γυναίκες, πλούσιους και φτωχούς. Αυτό καταθέσαμε σήμερα εκ μέρους της ελληνικής πολιτείας, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του Υπουργείου Υγείας, της Εκκλησίας της Ελλάδος. Τέλος, όλοι μαζί αυτή τη μάχη την κερδίσουμε. Η χαμένη ζωή του μικρού Αφγανού ήταν η αρχή μιας καινούργιας πορείας προς την ελευθερία, προς τη μάχη κατά της δημοκρατίας και της εθνικής βίας, και η προσπάθειά μας θα συμβάλλει ώστε να ξανασυμβεί ποτέ κάτι τέτοιο στη χώρα μας.